η ρωσική πρεσβεία στοχοποιεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετακίνηση ρωσικών δυνάμεων στο βορειοδυτικό της χώρας με μέτωπο την Ευρώπη. Φωτιά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη έβαλε λοιπόν η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία έστειλε προειδοποίηση στην Αθήνα να μην δοθεί ρωσικός εξοπλισμός της Ελλάδος στην Ουκρανία. Όπλα και οβίδες δεν ζητούν ούτε εθνικότητα ούτε διαβατήριο. Σκοτώνουν ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων. Αυτό ισχύει για τις περιοχές όπου ιστορικά ζει η ελληνική κοινότητα. Την ευθύνη γι' αυτό φέρνει η ελληνική ηγεσία, η οποία θα πρέπει να απαντήσει στον λαό της. Γράφει σε ανάρτησή της η πρεσβεία της Ρωσίας στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις της στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ΝΑΤΟ, όπως δήλωσε την 3η 5 Μαρτίου ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ επιταχύνουν την στρατιωτική τους δραστηριότητα στην Αρκτική, μετέδωσε το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο ΤΑΣ, επικαλούμενο ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Ωστόσο, δεν ανέφερε άμεσα με ποιο τρόπο θα απαντήσει η Ρωσία στην υποτιθέμενη δραστηριότητα. Να υπενθυμίσουμε εμείς πως το ΝΑΤΟ ξεκινά μεγάλες ασκήσεις στην Βόρεια Ευρώπη, όχι μακριά από τα σύνορα της Ρωσίας. Από προχθές μέχρι και τις 15 Μαρτίου, 12 χώρες του ΝΑΤΟ πραγματοποιούν κοινές ασκήσεις στη Νορβηγία, την Σουηδία και την Φινλανδία με την ονομασία Nordic Response. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Συμμαχικής Αεροπορικής Διοίκησης του ΝΑΤΟ, στην άσκηση συμμετέχουν 20.000 στρατιώτες. Για να δούμε όμως ποια είναι η άσκηση Nordic Response. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣ, η άσκηση Nordic Response είναι μέρος μιας μεγαλύτερης σειράς στρατιωτικών ασκήσεων που ονομάζεται Steadfast Defender 2024, οι οποίες λαμβάνουν χώρα από τις 22 Ιανουαρίου έως τις 31 Μαΐου και συμμετέχουν περίπου 90.000 στρατιώτες από όλα τα κράτη-μέλη. Η άσκηση Nordic Response είναι μια ανανεωμένη έκδοση των προηγούμενων ασκήσεων Cold Response που επικεντρώθηκαν στην Σκανδιναβία. Αν και η Nordic Response είναι μια άσκηση ρουτίνας και όχι μια πρόχειρη άσκηση, εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την Ρωσία. Σύμφωνα με έναν Ρώσο εμπειρογνώμονα, οι ασκήσεις γίνονταν παλαιότερα γύρω από την Νορβηγία, αλλά τώρα περιλαμβάνουν τρεις χώρες, δύο από τις οποίες μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.